Η ανησυχία γίνεται έντονη αγανάκτηση, μιας και εμείς καταλαβαίνουμε από πρώτο χέρι τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν έχουν πάρει κανένα ουσιώδη μέτρο μέχρι τα τώρα, ξεκινώντας πρώτα και κύρια από τον έλεγχο νόμιμα σε εισαγωγικά και εκτός εισαγωγικών που δεν γίνονται στα Δελωνία. Που δεν γίνονται όταν τα ζώα, και όχι μόνο τα ζώα, και άλλα αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα εισάγονται στη χώρα μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δεν υπάρχουν υπηρεσίες, οι όποιες υπηρεσίες όλα αυτά τα χρόνια, και μάλιστα το έχουμε εμείς σαν αίτημα πρώτης γραμμής στο κίνημα για να στελεχωθούν όλες οι υπηρεσίες, από κτηνιατρικές υπηρεσίες, από τον ΕΦΕΤ, τον Έλγο Δήμητρα, τα Τελωνία, για να γίνονται αυστηροί, αυστηρότατοι έλεγχοι, ιδιαίτερα στα τρόφιμα αλλά και στα ζώα. Πρέπει να μπει φραγμός στην ασυδοσία των εμπόρων για να δώσουμε το εύρος της κατάστασης. Οι μονάδες εδώ στο νομό παράγουν το 15% της πανελλαδικής παραγωγής σε γάλα και σε κρέας. Μιλάμε για μια φοβερή κατάσταση, μια τραγική κατάσταση. Κάναμε παρέμβαση και στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του νομού μας και από εκεί καταλάβουμε και από πρώτο χέρι ότι στην ουσία δεν λειτουργεί τίποτα. Είναι αποδεκατεσμένες τελείως υπηρεσίες. Υπάρχουν 6 κτηνίατροι για ολόκληρο τον νομό, οι οποίοι θα πρέπει να είναι στα γραφεία, στα σφαγεία, θα πρέπει να δουν χειροτροφικές μονάδες, κτηνοτροφικές μονάδες, θα πρέπει να βλέπουν ιχθυοκαλλιέργειες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε, όταν δεν στελεχώνονται αυτές οι υπηρεσίες, όλα είναι στον αέρα. Και τι έρχεται το επίσημο κράτος και μας λέει τώρα, οι κτηνοτρόφοι να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα, είναι προσωπική τους ευθύνη. Δεν είναι προσωπική ευθύνη των κτηνοτρόφων. Τα όποια μέτρα θα πάρουμε εμείς, τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Σημαίνει καραντίνα. Σημαίνει αυτό όμως και αύξηση του κόστους εκτροφής όταν τα ζώα θα κλειστούν μέσα. Ποιος θα πληρώσει λοιπόν αυτό το ήδη αυξημένο κόστος το οποίο έχουμε, αν το προσαξίσουμε? Εμείς λοιπόν σαν αγροτικό κίνημα εδώ της περιοχής καλούμε τον κόσμο να είναι σε επαγρύπνηση. Μπορούμε να επιβάλλουμε μέτρα τέτοια που θα παρθούν άμεσα μόνο με τον αγώνα μας, γιατί θα χαθούν κοπάδια, χάνονται συνάδελφοί μας, θα φύγουν από το επάγγελμα.